Εργαζόμενοι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, μέσα από το σωματείο μας, το ΣΕΤΥΠ, θέλουμε να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, να παρθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Μαζί μας είναι και συνάδελφοι από την Ένωση Συλλογιστών Θεσσαλονίκης, που αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιούν την ίδια ώρα συνάδελφοί μας από την Αθήνα μέσω πλήθους συνδικάτων. Στο όνομα της πανδημίας, η τηλεργασία αξιοποιήθηκε σχεδόν καθολικά στο κλάδο μας, ελαφρύνοντας τους εργοδότες από κάθε κόστος στήρησης ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας. Μπορεί να εφαρμόθηκε σε μεγάλη κλίμακα ακριβώς με αφορμή την πανδημία, όμως ήταν πάγια επιδίωξη των εργοδοτών μας, καθώς είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο επιχειρούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας για να τονώσουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα. Με την τηλεργασία, οι εργαζόμενοι είναι πια διαθέσιμοι στον εργοδότη οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Ο εργάσιμος χρόνος ξεχυλώνει και τα κόστη μετακυλίονται σε εμάς. Ο νόμος Χατζηδάκη, πατώντας τους προηγούμενους, νομοθετεί όλα τα παραπάνω. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μία σειρά εταιρείες να φέρουν προς υπογραφή ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις για τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Μετά από 2,5 χρόνια εφαρμογής της τηλεργασίας στον κλάδο, μπορούμε πλέον να δούμε πολύ καθαρά τις επιπτώσεις στη ζωή του εργαζόμενου. Τα όρια ανάμεσα στον εργάσιμο και τον ελεύθερο χρόνο είναι πια δυσδιάκριτα. Ακόμα και αν τηρείται το ωράριο, η δουλειά πολλές φορές είναι πιο εντατική, τα διαλύματα σταματάνε να υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος είναι μόνος του, αποξενωμένος, μακριά από την επαφή με τους συναδέλφους, πόσο μάλλον από το σωματείο και την οργάνωσή του. Εισάγει μεθόδους χαφιετισμού ακόμη και μέσα στα σπίτια των εργαζομένων, με κάμερες και άλλες τεχνικές υποδομές ελέγχου της απόδοσης. Όλα τα λειτουργικά κόστη, αλλά και η ευθύνη για τον εργονομικό σχεδιασμό, γίνονται πλέον ατομική υπόθεση δική μας, από τον εξοπλισμό και το ίντερνετ μέχρι τις υποδομές που χρειάζονται να υπάρχουν, το ρεύμα, το γραφείο κτλ. Επίσης, η τηλεργασία αξιοποιήθηκε ως μέσο καταπάτησης αργιών και άδειας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μπαίνουμε στο δίλημα βενζίνη ή ρεύμα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να παλώσουμε τα κενά σε κρατικές υποδομές με το να μένουμε σπίτι για να φροντίσουμε, για παράδειγμα, παιδιά ή ηλικιωμένους. Είναι καθήκον μας να τα διεκδικήσουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα με τη σημερινή μας κινητοποίηση. Με την ακρίβεια, τις τρελές ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, το πανάκριβο ρεύμα και αέριο και επιπλέον την παραπάνω κατανάλωση λόγω τηλεργασίας, έχουμε χάσει την μπάλα με τους λογαριασμούς, ενώ οι μισθοί μας στις περισσότερες περιπτώσεις μένουν καθυλωμένοι. Αντί να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά και ιδιαίτερα στο κλάδο μας, που η άνοδος της παραγωγικότητας είναι τεράστια, βλέπουμε τις εργασιακές μας συνθήκες να χειροτερεύουν, την εντατικοποίηση να εξαπλώνεται και την τηλεργασία να εδραιώνεται. Αντί να παίρνονται ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων σε καύσιμα και άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, μας πετάνε ψίχουλα τύπου fuel pass που δεν φτάνει ούτε για μια εβδομάδα μετακίνηση στη δουλειά. Αντί να έχουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθυσμό, κατοχυρωμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βλέπουμε τις τραγελαφικές προσπάθειες να κατευνάσουν την οργή και αγανάκτηση του λαού μέσω αυξήσεων κοροϊδίας τύπου 50 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Και όλα αυτά την ώρα που παίρνουμε λιγότερα λεφτά σε σχέση με πριν από 15 χρόνια, ο πληθωρισμός ξεπερνάει το 10%, το ρεύμα έχει γίνει είδος πολυτέλειας, οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν καθημερινά. Δεν συμβιβαζόμαστε, διεκδικούμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Είναι ανάγκη σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, υπάλληλοι για συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι βασικό να υπάρχει σύμβαση στον κλάδο που θα καθορίζει μισθούς, ωράρια εργασίας, άδειες, επιδόματα, προστασία εργαζόμενης γυναίκας, προϋπηρεσίες, σε όποια εταιρεία και αν εργάζεται κάποιος, ώστε να μην μπορεί κανένας εργοδότης να εκβιάζει ατομικά ή να ισχύουν άλλοι όροι για τον καθένα. Και βεβαίως πάνω σε αυτό το σκαλοπάτι να πατήσουν και οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Παίρνουμε δύναμη από τους μεγάλους αγώνες που έγιναν, όπως των οικοδόμων, που υπέγραψαν αυξήσεις από 18 μέχρι 35%, από τους εργαζόμενους του Κόσκο, που μετά από πολύμηνους αγώνες υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργασίας με κατακτήσεις για όλους τους εργαζόμενους, τη Ιφούτ και άλλων συναδέλφων που αγωνίστηκαν. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς μας που να υπερβαίνουν το σύνολο των ανατιμήσεων με υπογραφή συλλογική σύμβαση που να τις κατοχυρώνει. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ από τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί κάθε φόρος σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο,
βενζίνη, πετρέλαιο, να μειωθούν τα τιμολόγια. Εξασφάλιση μετακίνησης στους μεγάλους χώρους εργασίας με την ευθύνη της εργοδοσίας. Μίκνωση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ με αξιόπιστα και κατάλληλα οχήματα. Μείωση του εισιτηρίου. Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Η τηλεργασία να είναι θελοντική και με δικαίωμα ανάκλησης από τον εργαζόμενο. Καμία διαφύτηση του χρόνου εργασίας. Σταθερό ωράριο για όλους και αυστηρή τήρησή του. Σε περίπτωση απαραίτητων υπεροριών να δηλώνεται και να πληρώνεται ανάλογα. Η τηλεργασία να μην υποκαθιστά κανενός είδους άδειας. Τα κόστη από την εφαρμογή της τηλεργασίας να βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη. Αποκλειστικά υπεύθυνος για μέτρα πρόληψης, προστασίας της υγείας και ασφάλειας, όπως και για τη διασφάλιση των προσωπικών και ατομικών δεδομένων, να είναι ο εργοδότης.